Είμαστε και οι δύο στην εικόνα, νομίζω. Θα έρθω λίγο πιο κοντά. Εκεί καλύτερα. Οι εστραφές δύσκολα φορά. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου Θάνο. Είμαστε ζωντανά στο Facebook, στους υπολογιστές και των δύο μας. Στο Facebook και των δύο μας. Είναι μια ωραία στιγμή που ήθελα να περάσουμε εδώ και πολύ καιρό. Για έναν πολύ απλό λόγο, επειδή θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή εισαγωγή, η οποία λέει ότι πάντα αντιπαθούσα το ποδόσφαιρο. Θεωρούσα ότι οι κρετίνοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, στο λέω έτσι με κάθε ειλικρίνεια, και μετά όταν ήρθα στην Ακαδημία των Νικητών, συνειδητοποίησα πόσο άσχετος ήμουν και πόσο ανόητη ήταν η πεποίθησή μου. Αυτό δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο, πέρα από το ότι είδα μια διαφορετική νοοτροπία. Ήρθε το παιδί μου σε μια ομάδα στην οποία δεν υπήρχαν νικητές και χαμένοι. Είδα να μην μετράτε σκορ. Είδα να πανηγυρίζουν όλα τα παιδιά μαζί. Αντί αυτό το απέσιο θέαμα με τους φανταχτερούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τρέχουν στην άκρη του γηπέδου και κάνουν μόνοι τους τους πανηγυρισμούς τους, είδα μια άλλη στάση. Και επίσης θα ήθελα να ομολογήσω ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε εσάς, το παιδί μου δυσκολευόταν να ενταχθεί. Έκλαιγε, στεναχωριότανε. Mm-hmm. Και περάσανε 9 μήνες και είναι μέσα στην καλή χαρά, ενθουσιασμένος που έρχεται στους νικητές. Όπου πρέπει να πω, και τελευταίο, επειδή όπως ξέρεις είμαι πολύ φλίαρος και φαφλατάς, ότι για να έρθω κάθε φορά στους νικητές, πρέπει να κάνω 30 χιλιόμετρα έλα και 30 χιλιόμετρα γύρνα. Ενώ ακριβώς στη γειτονιά μου στο Μέτς, στα 500 μέτρα, υπάρχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Αντί λοιπόν να πάω σε αυτή την ακαδημία ποδοσφαίρου, έρχομαι σε σένα, επαγγελματικά, πληρώνω να πω, και θεωρώ ότι η αξία που παίρνω είναι απολύτως δικαιολογημένη. Θεωρώ ότι είσαι πολύ φτηνός. Έτσι λοιπόν, τελικά το ποδόσφαιρο δεν είναι μια βαρβαρότητα με κάτι πρωτόγονους τύπους οι οποίοι σπρώχνονται και κλωτσιούνται. Έχει κάτι παραπάνω να μας δώσει σε αυτή τη ζωή? Θα το αναλύσουμε και αυτό. Καταρχήν να πω ότι και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Το ζητάμε καιρό να κάνουμε αυτό. Επειδή και εγώ θαυμάζω πάρα πολύ, παρακολουθώ τα περισσότερα live σου όσο μπορώ να το κάνω και μάλιστα πάρα πολύ ο τρόπος που φωτίζει τα πράγματα και χαίρομαι πολύ που θα τα φωτίσουμε παρέα απόψε. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο, όπως πολλά πράγματα στη ζωή, έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι άνθρωποι που το απαρτίζουν. Αν οι άνθρωποι έχουν αξίες βαρβαρότητας, τότε θα είναι βάρβαρο. Αν έχουν αξίες σεβασμού, τότε θα είναι κάτι το οποίο θα προάγει τον σεβασμό. Για μας το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι, το οποίο ουσιαστικά πρώτα απ' όλα έχει σαν σκοπό, όπως οποιοδήποτε παιχνίδι, την ψυχαγωγία, το να το απολαύσουν τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι και ένα πάρα πολύ εκπαιδευτικό παιχνίδι. Το ότι μπορεί να υπάρχει μονομαχία γιατί είναι ένα άθλημα επαφής, αυτό το κάνει βάρβαρο. Βάρβαρο το κάνουν οι προθέσεις και όχι αυτό το οποίο γίνεται. Ως μια πρώτη έτσι, απάντηση στο ερώτημά σου. Θέλω να πιαστώ από αυτή την απάντηση και να σου πω ότι ήμουν για χρόνια φανατικά εναντίον των Ολυμπιακών. Mm-hmm. Γιατί, φανατικά εννοώ ως ακτιβιστής. Επειδή δεν θεωρούσα απέσιο το να κερδίζει ένας και να χάνουν 8 ή 10. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ομορφιά σε αυτό. Mm-hmm. Εσείς όμως έχετε μια άλλη φιλοσοφία σε πρακτικό επίπεδο και σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όταν ξεκινάνε τα παιδιά στο σχολείο σας. Mm-hmm. Τι ακριβώς, ποια είναι η στάση σας εκεί? Καταρχήν να διευκρινίσω το εξής. Είπες προηγουμένως ότι στην Ακαδημία μας δεν υπάρχουν νικητές και δεν υπάρχουν χαμένοι, αλλά ότι η Ακαδημία μας λέγεται νικητές. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο γιατί μπορεί να μπερδευτούν εκεί πέρα. Η Ακαδημία δεν λέγεται νικητές γιατί εμείς κερδίζουμε πάντα ή ότι ο σκοπός είναι η νίκη όσον αφορά το σκορ και το αποτέλεσμα. Νικητές λεγόμαστε γιατί ο σκοπός είναι να καλλιεργήσουμε την νοοτροπία του νικητή και η νοοτροπία του νικητή δεν έχει να κάνει με το απαραίτητα αν κερδίζω ένα παιχνίδι ή αν το χάνω, αλλά με το πώς παίζω το παιχνίδι. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ένα παιδί τι σημαίνει κερδίζω, έτσι, τι σημαίνει νίκη. Και φυσικά επειδή είναι ομαδικό παιχνίδι, όλοι μαζί κερδίζουμε και όλοι μαζί χάνουμε. Κατά την άποψή μας, ένα παιδί κέρδισε όταν έρθει με όρεξη στο γήπεδο, κάνει αυτά τα 30 χιλιόμετρα που είναι σημαντικό να πεις και πού τα κάνεις 30 χιλιόμετρα, γιατί αν ερχόσουν από την Κερατέα θα ήταν πολύ διαφορετικά 30 χιλιόμετρα. Είναι από το Μέτσο, όπως είπες, κάνεις πάνω από μια ώρα για να έρθεις και μπορεί να έχεις μια ακαδημία δίπλα σου, περνάς άλλες πάρα πολλές στον δρόμο για να φτάσεις εμάς και αυτό μας θυμάει ιδιαίτερα, γνωρίζοντας και πόσο πιεσμένος είναι και ο χρόνος σου. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ένα από τα πρώτα τεράστια μαθήματα που θα πάρουν τα παιδιά, είναι τι σημαίνει κέρδισα και τι σημαίνει έχασα. Κέρδισε σημαίνει προετοιμάστε σωστά, το έζησα, το απόλαυσα, μπήκα μέσα σε αυτό
και έφυγα με ένα χαμόγελο νιώθοντας ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Και αν μέσα σε αυτό βάλουμε κάποιες αξίες που είναι απαραίτητο να έχουν τα παιδιά, όπως είναι η ομαδικότητα, όπως είναι η επιμονή, όπως είναι η υπομονή και διάφορα άλλα που μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά παίζουν. Αυτά τα καταλαβαίνουν. Αυτά τα καταλαβαίνουν εμείς οι μεγάλοι. Τότε καταλαβαίνουν ότι κέρδισα. Μια βασική ερώτηση εκεί είναι το ότι προφανώς ο κόσμος μας δεν είναι δομημένος έτσι. Και το ότι είμαστε εξαίρεση που πιστεύουμε το ότι το κέρδισα είναι αυτό. Mm-hmm. Το ότι το λέω εγώ και εσύ βέβαια έχει μικρή σημασία. Τώρα εγώ λέω δεν μου αρέσουν οι Ολυμπιακοί, δεν μου αρέσει ο ανταγωνισμός, θέλω να κερδίζουν όλοι σε αυτή τη ζωή. Το θέμα είναι τι λέει η πράξη με όλο αυτό το τεράστιο αριθμό μαθητών που έχεις, με ούτε ξέρω πώς είναι τα παιδιά σας, ήμουν στην απονομή σας πρόσφατα. Mm-hmm. Το θέμα είναι στα παιδιά τι συμβαίνει. Φεύγουν με αυτή την νοοτροπία ή φεύγουν μουτρωμένα που έχασαν ανάλογα με τα γκολ τα οποία μπήκαν. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, έχουμε στοχεύσει σωστά. Μας επιλέγουν γονείς όπως και εσύ, οι οποίοι ξεκινάνε με αυτή τη λογική, ξεκινάνε με αυτή τη φιλοσοφία. Δεν φέρνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο όπως και δίποτε για να γίνουν μεγάλοι στάρ και δεν φέρνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο κυρίως για να γίνουν ανταγωνιστικοί. Φέρνουν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο για να απολαύσουν κάτι και να γίνουν αθλητές. Μας βοηθάει πάρα πολύ η βασική νοοτροπία των γονέων και αυτή η οποία περνάμε. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και παιδιά, είναι αυτό που είμαστε κι εμείς. Όταν δουν εμένα, σαν προπονητή, και όταν δεχόμαστε ένα γκολ ή τους αδελφούς μου, να είμαστε χαλαροί, να γελάμε, να το απολαμβάνουν, καταλαβαίνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Αν δουν εμάς προπονητές να εξαρτιόμαστε από το αν κερδίσαμε ή αν χάσαμε, αναλόγως αυτό θα περάσει και σε αυτούς. Περνάει λοιπόν. Περνάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό με τα παιδιά. Ειδικά αυτά πλέον μπαίνουν σε ριζέ και παίζουν αγώνες, που καταλαβαίνουν ότι δεν αγώνες αλλά είναι παιχνίδια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική και η όρη που χρησιμοποιείς. Άλλο αγώνας, αγωνίζεσαι στη ζωή διάρκειας. Άλλο αγώνας, άλλο παιχνίδι. Παιχνίδι σημαίνει όλοι κερδίζουμε. Όποιος το απολαμβάνει, κέρδισε. Έχουν καταφέρει λοιπόν, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, 5 λεπτά μετά το παιχνίδι, να έχουν την ίδια χαρά, τον ίδιο ενθουσιασμό, μόνο και μόνο μπήκαν στη διαδικασία και συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή. Ναι, και προφανώς η ερώτηση ήταν πονηρή και στοχευμένη, δεδομένου ότι έχω δει το γιο μου, ο οποίος ούτε κλαίει ούτε στεναχωριέται, είτε κερδίσει είτε χάσει, φεύγει πολύ χαρούμενος. Και μου αρέσει ότι φεύγει με μια μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και μου αρέσει πολύ το πώς πανηγυρίζει με τους συναθλητές του, σε μια κοινωνία που ιδιωτεύουμε, είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτός φαίνεται, ενώ είναι πολύ μικρός σε ηλικία, αντιλαμβάνεται το ότι όλα στη ζωή είναι. Όλα στη ζωή είναι ομαδικά. Το οποίο μας πάει στο βασικό θέμα που σε άκουσα πρόσφατα να λες και με εντυπωσίασε, στο ότι προσωπικά δεν είχα αντιληφθεί ότι όντως το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της ζωής. Όπως λες, και στο ποδόσφαιρο όπως στη ζωή δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες πολλοί, όπως ο καιρός, και στις δικές μας ζωές υπάρχουν πολλοί καιροί. Ο διαιτητής, ο οποίος μπορεί να μην είναι αντικειμενικός. Και στην πραγματικότητα, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Ομολογώ το ότι με γοήτευσε αυτή η σκέψη, το ότι μπορεί να μην κερδίζει ο καλύτερος. Εξήγησε το μας λίγο παραπάνω αυτό. Πώς λειτουργεί η μικρογραφία της ζωής μέσα στο γήπεδο? Τι μαθαίνουν τα παιδιά, με ποιο τρόπο, από το ότι έχει τόσα πολλά κοινά χαρακτηριστικά το ποδόσφαιρο με τη ζωή? Η αλήθεια είναι αυτή ότι όσο προχωράω στο ποδόσφαιρο, τόσο αντιλαμβάνομαι το πόσο πολύ μοιάζει με τη ζωή, το πόσο μικρογραφία και αποσομοίωση της ζωής. Το πρώτο, όπως πάρα πολύ καλά, είναι ομαδικό παιχνίδι. Στη ζωή, όσο χαρισματικός, όσο ταλαντούχος κι αν είσαι, δεν μπορείς να πας μακριά. Όπως λέει μια αφρικάνικη παροιμία, αν θες να πας μακριά, αν θες να πας γρήγορα, να πας μόνος σου, αν θες να πας μακριά, να πας με άλλους. Οπότε καταλαβαίνω ότι αν δεν σε βοηθήσω, δεν πρόκειται να έχω το αποτέλεσμα το οποίο θέλω εγώ. Είμαι αναγκασμένος κατά κάποιο τρόπο να σε βοηθήσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης, είναι οι αστάθμητοι παράγοντες και τελικά πώς αντιδράω σε αυτές. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο επίτευγμα το οποίο έγινε από τη μια μέρα στην άλλη ή έγινε χωρίς εμπόδια, χωρίς προβλήματα. Μάλιστα, θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ανθρωπότητα γίνανε μετά μεγάλων εμποδίων. Κάπως κάτι ξεκινήσει από επιτεύγματα. Ένα παιδί λοιπόν παίζοντας καταλαβαίνει ότι μπορεί να έχασα το σημερινό παιχνίδι και μιλάμε τώρα για πιο μεγάλες ηλικίες.
μπορεί να νιώθω αδικία ότι δεν κέρδισα εγώ, γιατί εγώ έπαιξα καλύτερα και ξέρω ότι έπαιξα καλύτερα, γιατί δεν πήρα εγώ τη δουλειά στην εταιρεία αυτή, τη ξέρω ότι εγώ ήμουν καλύτερος, αλλά κάποιοι άλλοι παράγοντες τελικά επηρέασαν το αποτέλεσμα αυτό. Η απόφαση ενός συναδέλφου μου ή ενός προϊστάμενου μου, βλέπετε, το συμπαίκτη μου, τον προπονητή μου, επηρέασαν το δικό μου αποτέλεσμα, εγώ ήμουν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος και εγώ απέδωσα γι' αυτό. Το θέμα είναι εγώ τι κάνω εκεί. Και αυτά είναι πράγματα που δεν συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Με έμεσους τρόπους και με άμεσους τρόπους βοηθάμε τα παιδιά ουσιαστικά να εστιάσουν στον εαυτό τους. Ο καλύτερος τρόπος να λειτουργήσεις ως συμπαίχτης είναι να είσαι εστιασμένος στον εαυτό σου, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Εγώ δηλαδή τι έκανα για την ομάδα μου. Εγώ πώς έπαιξα. Εγώ πώς λειτουργήσα. Εγώ πώς βοήθησα. Αντί και να κατηγορώ τους άλλους ότι δεν κέρδισα. Αντί να κατηγορώ, ναι. Υπάρχει, είναι άλλο το φταίω και είναι άλλο το να αναλαμβάνω την ευθύνη. Μπορεί να μην φταίω εγώ που χάθηκε την μπάλα, αλλά εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να τρέξω να την διεκδικήσω για να την ξαναπάρει η ομάδα μου. Όπως στην επόμενη φάση που θα χάσω εγώ την μπάλα, γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα. Αυτό που λέμε στα παιδιά είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, όποιο θέλει. Δεν υπάρχει παιχνίδι να μην κάνουν τουλάχιστον 4, 5, 6 λάθη. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν χαρακτηρίζονται ότι δεν κάνουν λάθη, αλλά το πώς αντιδράνε. Θεωρούν το λάθος είναι απλά μέρος της διαδικασίας. Και αυτό κυρίως είναι η νοοτροπία του νικητή για την οποία συζητάω. Η κρίσιμη ερώτηση εκεί είναι, αυτό είναι κάποιο μοντέλο που αντιγράψατε από κάπου αλλού, το σκέφτηκες εσύ, και το σημαντικότερο σε σχέση με το ερώτημα είναι αυτό, είναι αναπαράγεται, είναι εφικτό να εφαρμοστεί και σε άλλες ακαδημίες ποδοσφαίρου, έχεις τέτοιες φιλοδοξίες το να το μεταφέρετε ή να δημιουργήσετε έναν οργανισμό με ακαδημίες ποδοσφαίρου με συναφή τρόπο σκέψης. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τα λέμε θεωρητικά. Μιλάμε για την ευγένεια άμυλα, μιλάμε για το ευαγωνίζεστε, μιλάμε για διάφορα άλλα πράγματα. Η πραγματικότητα είναι και ειδικά να δούμε τον επαγγελματικό χώρο του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν σε κατηγορώ καθόλου που έχεις αυτή την εικόνα για το ποδόσφαιρο, γιατί μη έχοντας επαφή άμεση, αυτά που βλέπεις δυστυχώς στον τύπο, στην τηλεόραση και γύρω μας φωτίζουν μια πολύ άσχημη πτυχή του ποδοσφαίρου. Δεν έχουν καν σχέση κατά την άποψή μου με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι χρειάζεται την πάμε περαιτέρω την κουβέντα αυτή. Τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, σίγουρα υπάρχουν άλλες ακαδημίες που το κάνουν. Εμείς όμως δεν βλέπουμε τον εαυτό μας ως μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Απλά. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Μάλιστα, προσφάτως έκανε έτσι μια αυτοαξιολόγηση και έλεγα σε ποια αγορά πραγματικά βρίσκομαι. Βρίσκομαι στην αγορά της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της προσωπικής εξέλιξης, της ψυχαγωγίας γονέων. Ίσως είμαστε σε όλες αυτές τις αγορές μαζί. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι το βασικότερο το κομμάτι είναι το εκπαιδευτικό και το αθλητικό, όχι του πρωταθλητισμού. Τα παιδιά παίζουν, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά πιθανότητες να γίνει ποδοσφαιριστής ο γιος σου είναι πάρα πολύ μικρές. Και πολλές φορές οι γονείς λένε ότι εγώ τι έτρεχα το παιδί μου τόσα χρόνια και τελικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι έγκλημα αυτό. Και δεν φταίει ο γονέας, φταίω εγώ που σε μικρή ηλικία δεν του εξήγησα γιατί πραγματικά βρίσκεται λοιπόν το παιδί εκεί. Μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα το παιδί, όπως είπαμε προηγουμένως, τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τη ζωή του. Εξ αρχής εγώ έκανα το εξής ερώτημα. Κάποτε είχα και συνεργασία με τον Ολυμπιακό, από ό,τι θυμάσαι. Και ένας σκοπός ήταν οι καλύτεροι παίχτες να πηγαίνουν στα αγωνιστικά του Ολυμπιακού και να εξελίσσονται. Και λέω, okay, εκτός από το ένα παιδί, δύο το χρόνο που θα πάνε εκεί, εγώ στα υπόλοιπα τι πραγματικά προσφέρω. Τι είναι αυτό που θα μείνει για την υπόλοιπη ζωή τους. Και έτσι και επειδή σαν άνθρωπος και ζωή είμαι ανήσυχος και ψάχνομαι, ό,τι μάθαινα σαν άνθρωπος, ήθελα να δω πώς μπορώ να το εφαρμόσω και να το περάσω έμεσα στα παιδιά μέσα από το ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι η μάστιγα του αιώνα μας είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και λέω, ο πιο καλύτερος τρόπος, εκεί ένιωσα ευλογημένος, από το να έχω ένα εργαλείο στα χέρια μου, το οποίο λατρεύουν τα παιδιά. Και ξέρουν πολύ καλά ότι τα παιδιά, όταν λατρεύουν κάτι, είναι πολύ πιο δεκτικά. Αν πω εγώ στο γιο σου να φάει φρούτο, είναι πιο εύκολο, μπορεί να τυχεί το παράδειγμα, να το φάει από ό,τι αν το πει εσύ. Ή αν του πω να κοιμάται νωρίς, ή αν του πω να κάνει μπάνιο κατευθείαν μετά την προπόνηση. Έχουμε τεράστια επιρροή λοιπόν στα παιδιά και αξιοποιούμε αυτή την επιρροή, το οποίο είναι πάρα πολύ υπεύθυνο, για να περάσουμε έμεσα αυτά τα μηνύματα και να βγάλουμε αυτούς τους νικητές της ζωής μας από το παιχνίδι αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός, ουσιαστικά.
Τους νικητές της ζωής. Τους νικητές ζωής, νικητές ζωής. Μακάρι να το καταφέρναμε αυτό μαζικά, αντί να έχουμε αυτή την κατήφια και ό,τι κάνουμε να μας κατεβάζει, όπως η παρουσία στα social media στα οποία είμαστε και εμείς τώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το αισθάνεσαι εσύ. Εγώ αισθάνομαι ότι όλο και περισσότερο μας κάνουν να νιώθουμε λίγοι και μαζεμένοι. Και τουλάχιστον έχουμε αυτό το θετικό που μπορούμε να κάνουμε αυτό το διάλογο εδώ. Mm-hmm. Το άλλο το σημαντικό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αυτή τη φιλοσοφία εσύ πώς την απέκτησες, τη διδάχτηκες κάπου. Έχεις κάποιον δάσκαλο τον οποίο ακολούθησες. Πώς έγινε ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας πετυχαίνουμε κάποια πράγματα και έρχεται στιγμή που θέλουμε να διεκδικήσουμε κάποια παραπάνω και νιώθουμε ότι κολλάμε. Mm-hmm. Σε μια τέτοια φάση και εγώ τη ζωή μου, ανακάλυψε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Αντώνη τον Καλογύρου, ο οποίος μπορώ να πω ότι με ενέπνευσε εκείνος για το όνομα του νικητή και μαζί με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Νίκο, τον Λεμονή, είναι οι μόνοι δύο άνθρωποι που με στήριξαν όταν είχα πάρει την απόφαση ουσιαστικά να ονομάσω την Ακαδημία Νικητές. Ακόμα και οι συνεργάτες μου ήταν αρνητικοί, κυρίως γιατί φοβόντουσαν ενδεχομένως πώς θα μας χλεβάσουν ή πώς θα μας σχολιάσουν οι άλλοι. Εκεί λοιπόν έμαθα πάρα πολλά πράγματα γενικά για την ζωή. Έμαθα ότι είμαστε οι αξίες μας και οι επιθυμίες μας. Και είδα αυτό το οποίο λες, ότι αυτή η κατήφια που ζούμε, τώρα θέλουμε επίτηδες, δεν είναι μεγάλη κουβέντα, θεωρώ ότι τίποτα είναι τυχαίο, περνάει ουσιαστικά ως μηνύματα από την πολύ μικρή μας ηλικία. Και είναι κρίμα ένα πράγμα το οποίο εμένα με εξοργίζει, είναι το αναξιοποιητό ταλέντο. Αναξιοποιητό ταλέντο. Ή το ταλέντο το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει το ποιος είναι, ή μπροστά από τον κάθε στόχο του επικρατεί ο φόβος, γιατί πριν από κάθε στόχος μας ξεπηδάει πάντα ένας φόβος, το ξέρουμε αυτό, έχουμε βάλει οποιοδήποτε στόχο στη ζωή μας. Και η κρίσιμη στιγμή είναι το πώς να διαχειριστούμε. Όλοι φοβόμαστε, είναι απόλυτα ανθρώπινο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εκεί. Αυτό λοιπόν με ενέπνευσε πάρα πολύ και είδα ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία είναι πολύ απλά, πολύ καθημερινά, τα οποία μπορείς έμεσα να χρησιμοποιήσεις και να αξιοποιήσεις για να αλλάξεις στα παιδιά ή να ενδυναμώσεις, αν είναι ήδη σε καλή βάση, να το πω έτσι, κυρίως το πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Αν δηλαδή το βασικό σύνθημα που έμαθα από τον Αντώνη Καλογύρου, το ναι μπορώ, το μάθει ένα παιδί, και ναι μπορώ να σου κάνω και μεταλλιστρό μου πόδι για να μην δείξω φόβερος, ναι μπορώ να χτυπήσω την μπάλα με το κεφάλι, αν και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναχτυπήσει ποτέ. Ναι, μπορώ να μπω σε μια δυναμική μονομαχία και ας πέσω κάτω, δεν έχει σημασία, αλλά τελικά μπορεί, αν μπω εγώ με αυτοεπίθεση, να την κερδίσω τη μονομαχία. Και πολλά άλλα ναι μπορώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ανεκτήμητο. Ένας άνθρωπος, άμα χτίσει το ναι μπορώ να κάνω αυτό που πίστευω δεν μπορώ να κάνω, θα το μεταφέρει λίγο πολύ σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής του. Κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό, ποια είναι η στάση των γονιών σε όλο αυτό. Επειδή πρόσφατα βρέθηκα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών, σε ένα γήπεδο και συνέβαινε το εξής εντυπωσιακό. Τα παιδιά ήταν 7-8 χρονών σε ένα παιδικό πάρτι και οι γονείς ήταν σε παράταξη στο φράχτη και φωνάζαν στα παιδιά. Φωνάζαν στα παιδιά, κάνουν αυτό, να κάνουν εκείνο, δεν ξέρω τι άλλο. Στη δικιά σας ακαδημία αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, ή οι γονείς έχουν μπει στην νοοτροπία αυτή του νικητή, όπου η νίκη έχει να κάνει με το να απολαμβάνει, να μοιράζει, να χαίρεσαι και όχι με το πόσες μπάλες καταλήξαν σε ένα δίκτυ. Τι γίνεται με τους γονείς? Οι γονείς είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές πολλών αθλημάτων και όχι μόνο στην Ελλάδα. Επειδή έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, αν θέλεις, έτσι, προβλήματα ή μη υγιείς αντιλήψεις. Είναι ένα τεράστιο θέμα και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου πολλών αθλημάτων λένε τον γονέα τον θέλω πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να αφήσει το παιδί και να σκοτεινά να φύγει. Εμείς διαφωνούμε αυτό. Εμείς διαφωνούμε αυτό γιατί ο γονέας πρώτα απ' όλα σου εμπιστεύεται ένα από τα πολυτιμότερα ή στο πολυτιμότερο πρόσωπο στη ζωή του, με το παιδί του. Στον Ολυμπιακό δεν μπορείς να κάνεις να παρακολουθείς το παιδί σου, θα το έμαθα πρόσφατα αυτό. Σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα των μεγάλων, να το πούμε έτσι, ομάδων, συνήθως απαγορεύεται. Στον Ολυμπιακό, από ό,τι θυμάμαι και σου γνωρίζω, ναι, απαγορεύεται. Το οποίο έχει κάποια προσωρινά θετικά ωφέλη. Αλλά σε βάθος χρόνου, ο γονέας είναι ο απόλυτος συνεργάτης σου. Γιατί αν εσένα σου απαγορεύσουν αντίστοιχα με το παιδί, όταν μπει στο αυτοκίνητο, πρώτα απ' όλα από περιέργεια, θα έχεις να ρωτάς. Θα σου μεταφέρει κάποια πράγματα που δεν θα είναι η απόλυτη εικόνα και εσύ θα προσπαθείς να παρέμβεις μέσα σε αυτό. Να αν έχεις εικόνα, νιώθεις την απόλυτη ασφάλεια και αν σου εξηγήσω αυτό που βλέπεις, γιατί το βλέπεις,
ξέρεις πολύ καλά ότι εξηγούμε στους γονείς στην προπόνηση να παίζουν τα παιδιά τον γκολ για να είναι έγκυρο, γιατί δεν μετράει, δεν μετράμε σκορ, αλλά για να είναι γκολ, θα πρέπει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Έτσι, για να καταλάβουμε ότι άσχετα με το αν εγώ είμαι ο τελευταίος που κλώτσε την μπάλα για να πάει στα δίχτυα, αυτό που κάποιον ξεκίνησε και κάποιοι άλλοι κάνουν κάποια άλλα πράγματα για να, για να γίνει αυτό. Οπότε όλα αυτά λοιπόν τα περνάμε. Θύμισε μου λίγο, δεν ξέρω. Η ερώτηση που συνέκοψα εγώ ήταν πώς αντιδρούν οι γονείς, στη φιλοσοφία σας οι γονείς. Οι γονείς λοιπόν, πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που σε εισαγωγικά πουλάς αυτό το οποίο είσαι, ήδη θα έλξεις ή θα αποθήσεις κάποιους γονείς. Όταν εμείς παρουσιάζουμε την Ακαδημία, είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Τους λέμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Οπότε η πιθανότητα να μπει ένας γονέας μέσα, ο οποίος έχει μια άλλη αντίληψη, είναι σχετικά μικρή. Από εκεί πέρα εκπαιδεύονται κι αυτοί. Καταλαβαίνουν ότι το ποδόσφαιρο είναι σαν το σχολείο. Υπάρχει ύλη στην πρώτη δημοτικού, ύλη στη δεύτερη δημοτικού. Καταλαβαίνουν το αποτέλεσμα, αν κάποιος μοιάζεται, γιατί και σε αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση. Στην ποδοσφαιρική εξέλιξη και πρόσφατα ξεκίνησε μια ομάδα. Δίνεται και σε αυτό βάση λοιπόν. Δίνουμε μεγάλη βάση και σε αυτό. Αλλά η βάση της επιτυχίας σε οποιοδήποτε τομέα είναι η αγάπη αυτό που κάνεις. Πρώτα λοιπόν θα χτίσεις την αγάπη, μετά θα χτίσεις αξίες και μετά θα χτίσεις την εξέλιξη. Mm-hmm. Δημιουργούμε και μια ομάδα τώρα, την Future Team, μπορεί να έχετε δει στο διαδίκτυο, που το προβάλλουμε αυτό. Οι γονείς λοιπόν έχουν συγκεκριμένους μηχανισμούς λειτουργίας, αντιλαμβάνονται ποια είναι η συμπεριφορά που θα βοηθήσει το παιδί τους. Καταλαβαίνουν ότι τη στιγμή που το παιδί παίζοντας γυρίσει να τους κοιτάξει για να πάρει την αποδοχή τους ή την έγκρισή τους, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και σύντομα, ακόμα κι αν κάποιοι έρχονται με κάποιες τέτοιες τάσεις, αφήνονται και πλέον παρακολουθούν και απολαμβάνουν ένα θέαμα και επιτρέπουν στα παιδιά να παίξουν ξένιαστα και χωρίς να τους νοιάζει ουσιαστικά η απόδοσή τους. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταφέρει. Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και πραγματικά έχει να κάνει και με την ποιότητα των ανθρώπων που θεωρώ ότι έχουμε έλξει στην Ακαδημία. Είναι μια δουλειά που έχουμε πετύχει μαζί, όλοι μαζί. Και αν κάποιος ενδιαφέρεται για την ποδοσφαιρική εξέλιξη, τι γίνεται εκεί, για πες μας λίγο για αυτό το πλάνο. Είναι πολύ υγιές να ενδιαφέρεται. Το πλάνο αυτό έχει να κάνει με το εξής. Θα το πούμε διαφορετικά. Αν ας πούμε ότι κάποιος θέλει να κάνει το παιδί του πυρηνικό φυσικό ή γιατρό ή μαθηματικό. Και κάποιο άλλο λέει: δεν με νοιάζει, και οικοδόμος να γίνει, δεν ενδιαφέρει. Έτσι που καμία δουλειά δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Η πρώτη δημοτικού δεν αλλάζει ύλη. Ούτε δεύτερη δημοτικού, ούτε τρίτη δημοτικού. Και το γεγονός ότι για να είσαι πετυχημένος σε οποιοδήποτε αυτού του τομείς, αυτό μετράει το ποιος σαν άνθρωπος, πάλι δεν αλλάζει. Απλά από κάποια στιγμή και μετά, ειδικά στην ηλικία 12-13, ένα παιδί το οποίο έχει υψηλούς στόχους στο ποδόσφαιρο, θα πρέπει να αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα πιο εξειδικευμένα, να κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά και να κάνει και περισσότερα πράγματα. Και εκεί όμως αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, γιατί στατιστικά, ό,τι και να κάνει ένα παιδί και όσο χαρισματικό και αν είναι, οι πιθανότητες τελικά να παίξει εκεί που ονειρεύεται να παίξει ποδόσφαιρο. Στην Μπαρσελόνα, στην Μπαρσελόνα, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Μπαγιέρν Μονάχου και ή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Στατιστικά είναι πάρα πολύ μικρές. Το θέμα πάλι είναι εκεί, εσύ τι έδωσε στο παιδί αυτό. Άσχετα με το αν θα παίξει αυτό το επίπεδο, τι κέρδισε μέσα στη διαδικασία. Mm-hmm. Και το μεγάλο κέρδισε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, μπήκε σε μια διαδικασία να βάλει έναν υψηλό στόχο και να μάθει να τον διεκδικεί, το οποίο θα το κάνει αύριο οπουδήποτε στη ζωή του. Και δεύτερον, είναι παρατηρημένο το εξής. Παιδιά τα οποία θα στοχεύσουν σε μια επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα, εάν δουν ότι δεν βγαίνει αυτό, θα αλλάξουν και θα πούνε: okay, να κάνω κάτι άλλο γύρω από το ποδόσφαιρο που τόσο πολύ αγαπώ, να γίνω προπονητής. Να γίνω γυμναστής, να γίνω αθλητίατρος, να γίνω φυσιολόγος, να ασχοληθώ διοικητικά με το ποδόσφαιρο. Αντί να είμαι δυστυχισμένος που δεν έγινε ο Μέση. Αντί να είμαι δυστυχισμένος που δεν έγινε ο Μέση. Άρα λοιπόν, όταν πάρει μια ολιστική εκπαίδευση γύρω από το ποδόσφαιρο, θα το μάθει τόσο καλά. Οπότε, ό,τι και να κάνει, αύριο μπορεί να είναι ένας δημοσιογράφος και να μιλάει για ποδόσφαιρο και να καταλαβαίνει ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο. Επίσης, άλλο βλέπω μπάλα. Και παίζω μπάλα και άλλο παίζω ποδόσφαιρο. Mm. Η μπάλα παίζεται με τα πόδια. Το ποδόσφαιρο παίζεται κυρίως με το μυαλό και με το χαρακτήρα, με το είναι. Mm. Και αυτό δεν το λες μεταφορικά. Εξελίσσετε το ποδόσφαιρο προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι διεθνώς. Εξελίσσετε πάρα πολύ. Το πολύπλοκα νοητικά. Φυσικά. Και που έλεγες ότι μόνο 3 λεπτά ο μέσος παίχτης έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Έτσι ακριβώς. Σε επαγγελματικές ομάδες συζητάμε, όχι. Γενικότερα, σε οποιοδήποτε παιχνίδι που παίζεται στην πλήρη διάσταση 11-11, στατιστικά, αν είναι μοιρασμένη η κατοχή της μπάλας,
ένας παίκτης θα έχει την μπάλα στα πόδια του 2 με 3 λεπτά. Όλο τον αγώνα. Όλο τον αγώνα. Το ποδόσφαιρο μπορεί να παιχνίδι το οποίο παίζεται κυρίως χωρίς την μπάλα. Όχι με την μπάλα. Έτσι. Τον υπόλοιπο χρόνο λοιπόν πώς συμμετέχεις. Συμμετέχεις με το να παίρνεις διαρκείς αποφάσεις για το πού πρέπει να τοποθετηθείς. Άρα είναι στρατηγική, μια κακέρα ουσιαστικά είναι. Και το πώς πρέπει να επικοινωνείς με τους συμπαίχτες σου για να μπορείς ουσιαστικά ως ομάδα να λειτουργείς. Έτσι, είναι εντυπωσιακό. Εκεί ξεκινάει να αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αυτό που γίνεται μακριά από την μπάλα και όχι κυρίως αυτό που γίνεται εκεί που είναι η μπάλα. Και αυτό, να σε διακόψω, αυτό συμβαίνει και σε οτιδήποτε στη ζωή. Δηλαδή, μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο να κάνει μια διάλεξη και να θεωρούμε ότι αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά αν δεν υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν μακριά από την κάμερα και που δεν φωτίζει η κάμερα, δεν θα μπορούσε ποτέ αυτός ο άνθρωπος να σηκωθεί εκεί πάνω και να μιλήσει και να πει αυτά που λέει. Έτσι. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε από κοντά αυτή την ομάδα που ακούγεται εντυπωσιακή και προσωπικά έχω βίωμα και εμείς οι υπόλοιποι, πού στο καλό βρίσκονται οι νικητές λοιπόν? Οι νικητές βρίσκονται σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον για αθλητισμό, βρίσκονται στην Ανθούσα, κοντά στο Practical και το Mark που ξέρει αρκετός κόσμος και το πρώην εκθεσιακό κέντρο. Εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, στο Αθλόπολης, το οποίο μας φιλοξενεί, και λίγο πιο πάνω, το δημοτικό επίπεδο της Ανθούσας είναι που φιλοξενεί τα πιο μεγάλα σε ηλικία παιδιά. Εκεί μπορεί να είμαστε, nikitesfc.gr είναι το site μας και μπορεί να έρθει κάποιος να γνωρίσει, να κάνει έτσι κάποιες δοκιμαστικές, να το πούμε, προπονήσεις, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να αντιληφθεί την έτσι, πολύ διαφορετική διάσταση και αντίληψη που έχουμε του ποδοσφαίρου, που κάνει ανθρώπους σαν και σένα πολύ άσχολους να κάνουν 30 χιλιόμετρα και μία μισή ώρα το αυτοκίνητο και μία μισή ώρα γύρνα για να παίξει το παιδί μια ώρα ποδόσφαιρο. Φίλε Πάνο Μπελαλίδη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο λοιπόν. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Να είστε πολύ καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.